τα υψηλά φρονούντες, αλλά της ταπεινής συναπαγόμενη. Μη γίνεστε φρόνιμοι η παρέα αυτής. Ρωμαίους 12,16. Για προσέξτε το δεύτερο ημιστίχιο του χωρίου του. Μη γίνεστε φρόνιμοι η παρέα αυτής. Τι θα πει αυτό? Όταν ξεκινάτε την πνευματική σας ζωή, μην έρχεστε να πείτε πώς θα ρυθμίσετε τη ζωή σας. Μην γίνεστε φρόνιμοι παρέα αυτής. Δηλαδή χρειάζεστε οδηγόν, και εν προκειμένου είναι ο πνευματικός, τον οποίο πρέπει να συμβουλεύεστε, και όχι η δική σας η γνώμη. Όταν λέγει κανείς «εγώ ξέρω τι θα κάνω», τότε πρόσεξε, γίνεσαι φρόνιμος παρέ αυτό. Δηλαδή μόνος σου γίνεσαι φρόνιμος. Δεν σε αποκαλεί ούτε ο Θεός σου, ούτε ο πνευματικός σου φρόνιμον. Έτσι, δυστυχώς, αυτό το σημείο δεν το προσέχουμε. Στο δεύτερο, στο πρώτο μυστήχιο του χωρίου, που λέει «μη τα υψηλαφρονούντες, αλλά τις ταπεινείς συναπαγόμενοι». Εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο υποψήφιος πιστός βέβαια βλέπει και οραματίζεται πολλάκις άπαρτες και δυσθεώρητες πνευματικές κορυφές. Τις βλέπει χωρίς ταπείνωση όμως. Να κατακτήσω, κοίταξε, πω, να κατακτήσω, αλλά χωρίς ταπείνωση. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος, αγαπητοί, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν εννοεί μην έχετε φρόνημα υψηλών, που είναι το ουράνιον φρόνημα, αλλά μην έχετε πράγματα που είναι πέρα από τα μέτρα σας. Αυτό θέλει να πει. Έτσι λοιπόν ο πιστός οραματίζεται, όπως σας είπα, απάτητες κορυφές του πνεύματος, αλλά χωρίς ταπείνωση, χωρίς διάκριση, χωρίς προκατάρτιση, χωρίς μια πολυχρόνιον μαθητεία. Έτσι, κατά τρόπον προπετεί και παρουσιάζεται να ξεκινά αστόχαστα και άμυαλα. Πολλές φορές διαβάζουμε το γεροντικό και βλέπουμε τα κατορθώματα των ασκητών της ερήμου και αμέσως ξεκινάμε να τους μιμηθούμε. Σε τι? Ό,τι κάνουν αυτοί. Μα αυτό είναι τραγικό. Ξέρετε πού θα καταλήξουμε αν ξεκινήσουμε να μιμηθούμε εκείνα που διαβάζουμε? Βέβαια μπαίνουν οι στόχοι, αλλά μέχρι το στόχο έχω να περπατήσω πολύ. Δεν μπορώ να βρεθώ αμέσως εις τον στόχο. Έχω πολλή δουλειά να κάνω, προεργασία πολύ, και προπαντός να βρεθώ στην ταπείνωση. Αλλιώτικα στην πραγματικότητα, τις πιο πολλές φορές ζηλεύω με τους ασκητάς μόνο για τα κατορθώματά τους. Ότι έφτασαν εκεί, ό, να έφτανα κι εγώ. Αυτό όμως δεν είναι ταπείνωση. Αυτό θέλει να πει ο Απόστολος. Μη υψηλοφρονείτε. Αλλά να πει κανένας, τι μπορώ να κάνω? Ακούστε. Εάν δεν προσέξω, θα έχω τραγικά αποτελέσματα, όπως σας σημείωσα. Ποια είναι τα τραγικά αποτελέσματα? Ή θα μείνω ημιτελή στην πνευματική ζωή, ή θα πέσω πιο κάτω από ό,τι ξεκίνησα, ή ακόμη μπορεί να φτάσω να γίνω και περιφρονητής, να τα κλωτσίσω όλα γιατί δεν τα έφτασα. Κατά το όμφακες εσύ, αγουρίδες είναι, που έλεγε η Αλεπού κατά των εσώπιων μύθων. Ξέρετε τι λέγουν οι πατέρες? Οι πατέρες λένε, μέλι ευρών φάγε το ικανόν, μήποτε πληστείς εξενέσεις. Παροιμίες 25,16. Και πολλοί το χρησιμοποιούν αυτό οι πατέρες. Όταν βρεις, λέγει, μέλι, φάει όσο πρέπει. Μη φας παραπάνω, γιατί θα ξεράσεις. Αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής.
ισχύει στη νηστεία. Κάποτε λέμε, α, να νηστέψω να μην φάω τίποτα την πρώτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πολύ φοβάμαι, αδελφοί μου, και σας το λέγω αυτό σε ανύποπτο χρόνο, για να μην νομιστεί ό,τι μπορεί να νομιστεί, πολύ φοβάμαι ότι κάποιοι ξεκινούν να νηστεύσουν έτσι από μία κρυφή καινοδοξία. Έστω και να μην πάρει κανείς είδηση για τον εαυτό τους ότι κατάφεραν ένα δύσκολο έργο. Πολύ το φοβάμαι. Δεν θα ήθελα να πω να μην νηστεύσουμε, αλλά απλώς σας σημειώνω τι κίνδυνοι υπάρχουν στην πνευματική ζωή. Στο θέμα της προσευχής, κάναμε απόδειπνο απόψε. Κάποιος ο οποίος έχει παραπάνω ζήλο, μου το έχουν πει αυτό, γι' αυτό σας το λέω, όταν θα πάει στο σπίτι του θα ξανακάνει απόδειπνο. Γιατί, αδελφέ μου, ξανακάνεις απόδειπνο? Ακύρωσες το πρώτο για να έχεις το δεύτερο. Μάθε το. Κάποτε θα φτάσεις να μην κάνεις ούτε το σταυρό σου. Μάθε το. Δεν θα ήθελα να σας πω να μην κάνουμε προσευχή, αλλά πολύ φοβάμαι όταν κάποτε σε έναν υπέρμετρο ζήλο παίρνουμε μπροστά σβάρνα όλα να τα κάνουμε, κουραζόμαστε, απογοητευόμαστε και δεν κάνουμε τίποτα. Η μελέτη. Κάποτε παίρνουμε την Αγία Γραφή. Αν είναι δυνατόν να τη βγάλουμε όλοι μέσα σε μια εβδομάδα. Αδελφέ μου, Αγία Γραφή είναι αυτό? Σε μια εβδομάδα βγαίνει ή σε ένα μήνα? Βγαίνει η Αγία Γραφή. Προσοχή. Διάβαζε και τη συλλαβή της ακόμα. Έχεις πολύ θησαυρό. Κάτσε εκεί. Πολιόρκησε τα νοήματά της. Σαν άλλος Ισραήλ, την πόλη, τα τείχη της Ιερικούς. Πολιόρκησε την και θα βρεις πολλά πράγματα από εκεί. Όχι φευγαλέα. Αν λες ότι διάβασες και τόσες φορές μάλιστα την Αγία Γραφή, κάποια μέρα θα πέσεις σε μια φοβερή ακιδεία και δεν θα μελετάς τίποτα. Γιατί θα λες ότι εγώ τη διάβασα την Αγία Γραφή. Τη διάβασες στην επιφάνειά της. Δεν σε γλύκανε. Ξέρετε ποιος δεν αφήνει ποτέ την Αγία Γραφή? Αυτός που τον εγλύκανε. Αν κάποτε έφαγα πολύ μέλι και ξέρασα, το συγχαίρομαι το μέλι. Το συγχαίρομαι, το βλέπω και λέω, αηδιάζω, γιατί κάποτε ξέρασα. Αν κάποτε όμως τρώγω λίγο, όσο θέλω δηλαδή, όσο πρέπει, τότε ο λαριγκάς μου γλυκαίνεται. Έτσι και η Αγία Γραφή, όταν διαβάζω με μέτρο, με προσοχή, με ακρίβεια, με σύνεση, με συνείδηση τη διαβάζω, τότε θα γλυκαθώ. Και οτιδήποτε άλλο, αγαπητοί μου, πνευματικό πράγμα, όλα θα έχουν τη διάκριση. Μη τρέχω, μη σπέβδω, είναι καινοδοξία. Ας το πάρω με είδηση. Δεν βάζω τροχοπέδι, φρένο δηλαδή, στην πνευματική σας πρόοδο με αυτά που λέγω. Αντιθέτως, προσπαθώ να σας βοηθήσω να μην σταματήσετε στην πνευματική σας ζωή. Ένας κανόνας προκοπής, αν θέλετε, είναι ο εξής. Κάμε ό,τι μπορείς, όσο μπορείς. Αν κάποτε χρονίζεις σε μία στάθμη πνευματικότητος, εκβίασε λίγο τον εαυτό σου, διότι πάντοτε υπάρχει το εμπόδιο που λέγεται νοθρότης της ανθρωπίνης φύσεως. Είναι εκείνο ο Κύριος που είπε ο Κύριος, το πνεύμα πρόθυμο εις σάρξ ασθενής. Πολλές φορές όμως και το πνεύμα δεν είναι πρόθυμο. Από πολλές αιτίες και το πνεύμα δεν είναι πρόθυμο. Τότε θα εκβιάσω λίγο τον εαυτό μου. Κοιτάξτε, μόλις λίγο περισσότερο από αυτό που ήμουν στη στάθμη εκείνη. Μόλις λίγο. Ας με επιτραπεί ένα παράδειγμα. Αν κάνω 10 μετάνοιες
και την επομένη τις κάνω 100 και την μεθεπομένη 1000, την μεθεπομένη θα γυρίσω στο 0 και δεν θα κάνω τίποτα, γιατί θα με κούρασαν οι πολλές μετάνοιες. Αν έκανα 10 μετάνοιες σήμερα και αύριο έκανα 11, μόνο μία παραπάνω, μόνο μία, ενδεικτικό σας το λέγω το ένα, μία μετάνοια, τότε καλά είναι, τότε είμαι καλά στον δρόμο. Για να καταλάβετε αυτό το ένα, τη μία μετάνοια, θα σας πω ένα οικονομολογικό παράδειγμα που το συνηθίζουν οι οικονομολόγοι. Αν λέγει βγάζεις 100 δραχμές και εξοδεύεις τις 99, καλά πηγαίνει η οικονομία σου. Αν βγάζεις 100 δραχμές και εξοδεύεις 101, δεν πας καθόλου καλά. Αυτό λοιπόν είναι το ενδεικτικό. Θέλει προσοχή. Θα αυξήσουμε λίγο λίγο, σίγουρα, ώστε να συνηθίζουμε, για να μην φτάσουμε, όπως σας είπα, να κλωτσίσουμε. Αυτόν τον κανόνα μην τον ξεχάσετε. Αλλά αγαπητοί μου, και πέραν της πνευματικής ζωής είναι και το υπόλοιπο έργο της ζωής μας. Είναι η οικογένειά μας, είναι το επάγγελμά μας και κάθε άλλη δραστηριότητά μας. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω από τις δυνάμεις μας? Πρέπει? Θα σας έλεγα, μην ανοιγόμαστε αγαπητοί σε έργα πολυδάπανα που τυχόν να μην πετύχουμε να τα τελειώσουμε και να πέσουμε σε ένδυα, σε φτώχεια. Να ανοίξουμε επιχειρήσεις, τι άλλο δεν ξέρω να κάνουμε, και τότε να μην τα βγάλουμε πέρα και να πέσουμε έξω. Τα έργα που αναλαμβάνουμε να μην κινούνται από μία εναλλακτήριον καινοδοξίας, αλλά να στηρίζονται επάνω σε μία σύνεση, σε μία λογική. Γι' αυτό ας προσέξουμε. Κάποτε μπορεί να ξεκινήσουμε κάτι και να μην έχουμε πολλά χρήματα, αλλά προσέξτε και να δανειστούμε. Θα ήταν θαυμάσιο να μην δανείζεται κανείς, για να κοιμάται ήσυχος. Αλλά εάν δανειστούμε, να προσέξουμε, ποτέ μη προβούμε σε αλογίστους και υπερβολικούς δανεισμούς. Το πρώτο πράγμα, θα χάσουμε τον ύπνο μας. Και αν πέσαμε έξω, και αν δεν έχουμε να πληρώσουμε, και αν χάσουμε και το σπίτι μας και βγούμε και στο δρόμο, τότε τι γίνεται? Θα σας έλεγα άλλη μια φορά, μη δανείζεστε, αλλά αν δανειστείτε, να ξέρετε, όσο και αν βρεθείτε σε δυσμενείς συνθήκες, να μπορείτε να πείτε, θα μπορέσουμε να το πληρώσουμε, γιατί το ποσό δεν είναι μεγάλο. Μα θα μου πείτε, πως θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη δουλειά. Και γιατί θα κάνετε πολύ μεγάλη δουλειά? Δεν σας αρκεί η μικρότερη για να φάτε και να ζήσετε? Πρέπει να κάνουμε τεραστία δουλειά για να ζήσουμε? Πόσα στομάχια έχουμε για να βάλουμε φαΐ μέσα? Σε πόσα κρεβάτια μπορούμε να κοιμηθούμε και πόσα ρούχα μπορούμε να βάλουμε? Για ποιο λόγο λοιπόν να κάνουμε πολύ μεγάλες δουλειές, έτσι για κοινοδοξία? Όχι. Τότε δεν θα μας προστατεύσει αυτό. Κάποια στιγμή μπορεί να πέσουμε έξω και τότε θα δοκιμάσουμε όλη την πικρία μιας πτωχίας μη θεληματικής. Ακουσί. Θα σας έλεγα γενικά να φοβήστε το δάνειο, των χρημάτων το δάνειο, όποια μορφή και αν έχει, είτε είναι μικροπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο. Φοβήστε το δάνειο. Ο λαός λέγει πολύ σοφά, μην απλώνεις τα πόδια σου πιο πέρα από το πάπλωμα. Αν τα βγάλεις πιο έξω από το πάπλωμα, θα κρυώσουν τα πόδια σου. Να απλώνεις τα πόδια σου όσο είναι το πάπλωμα. Δηλαδή με άλλα λόγια, να απλώνεσαι όσο μπορείς. Μην κάνεις παραπάνω πράγματα που δεν είναι των δυνάμεών σου. Θα σας υπενθύμιζα ότι πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε την παραβολή του οικοδόμου του χτίστου του πύργου. Εκείνος ο οποίος, είπαμε προηγουμένως, ανέλαβε να κτίσει, αλλά δεν κατάφερε να αποτελειώσει.
Ποτέ μη διαλέγετε, αγαπητή μου, επάγγελμα που ναι μεν το επιθυμείτε, αλλά η επιθυμία σας δεν ανταποκρίνεται ή στις ικανότητές σας ή σε ειδική κλίση, το κλίση με ήττα, κάλεσμα από το Θεό. Μην ξεχνάτε ότι σε ένα επάγγελμα είναι τρία πράγματα που πρέπει αρμονικά να συνυπάρχουν. Είναι οι κλίσεις με γιώτα, δηλαδή η έφεση, η επιθυμία μου. Είναι η ικανότητα να μπορώ κάτι να κάνω, αυτό που το επιθυμώ να μπορώ, να έχω την ικανότητα, την δεξιοτεχνία. Και οι κλίσεις με ήττα, να αισθάνομαι ότι με καλεί ο Θεός αυτήν την εργασία. Πρέπει αυτά τα τρία στοιχεία να συνυπάρχουν για να μπορώ να είμαι επιτυχημένος μέσα στο επάγγελμα. Αν κάνω μια εργασία που δεν πληρεί αυτούς τους όρους, θα κάνω κάτι που θα είναι παραπάνω από τις δυνάμεις μου, γιατί δεν θα μ' αρέσει, γιατί δεν θα μπορώ, και τότε θα είμαι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος.